Πάμε στον κύριο Μάριο Γεωργιάδη, βουλευτή της Ένωσης Κεντρών και εκ των αντιπροέδρων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα και στους δύο σας. Καλό Σαββατοκύριακο και στους ακροατές, βέβαια. Συγγνώμη για την καθυστέρηση που είχαμε, αλλά καταλαβαίνετε, έχουμε και τα θέματά μας. Ναι. Επειδή συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε, θεωρώ ότι έχετε πει τα πάντα. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Να κλείσω το τηλέφωνο για να μαθολογήσουμε και λίγο. Ναι. Καλημέρα. Κοιτάξτε να δείτε, κυβερνήσεις με δανεικούς, ναι, δεν υπάρχει σε καμία χώρα. Ναι, εσείς δώσατε έναν. Οι κυβερνήσεις είναι. Εμείς τέσσερις έχουμε δώσει έναν. Ναι, έχετε δώσει και σε άλλα κόμματα. Ναι. Είσαστε στους μεγάλους χορηγούς. Έχουμε δώσει σε όλα τα κόμματα. Εμείς είμαστε πραγματικά. Η ποδοσφαιροποίηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ναι, είναι σε όλο της τον ορισμό πραγματικότητα. Αυτό που είπε δηλαδή και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών από το βήμα της Βουλής πριν από μερικούς μήνες, ότι έχετε καταντήσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο ομάδες ποδοσφαίρου, και εγώ στην τελευταία μου ομιλία το χαρακτήρισα ως χρηματιστήριο, που οι μετοχές των βουλευτών ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με τις ωρέξεις, ναι, των κομμάτων. Δηλαδή, όποτε μου κάνεις, η μετοχή σου ανεβαίνει και έρχεσαι με το κόμμα μου. Ναι. Όποτε δεν μου κάνεις, είσαι άχρηστος, πέφτει η μετοχή σου, δεν σε χρειάζομαι, μείνε εκεί που είσαι, σε διαγράφω. Πώς το λένε τον τελευταίο βουλευτή σας από τη Θεσσαλονίκη που πήγε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, πώς το λένε? Φωκάς. Ο Φωκάς. Ναι. Αν μη τι άλλο, θέλω να σας πω ότι ο πρόεδρος σας, ο Βασίλης Λεβέντης, τον έχει στηρίξει τόσο πολύ στη Θεσσαλονίκη, δεν θα τον ήξερε κανείς. Κανείς. Κύριε Υποφαντή, όταν έβριζε εν χορό από την εξέδρα με αυτόν τον άσχημο χαρακτηρισμό με τους παουτσίδες εκεί πέρα που είχε μαζευτεί και, ναι, σε ένα φύλαθλο πνεύμα, σε ένα οπαδικό πνεύμα. Να καεί το τέτοιο βουλή, ναι. Αν δεν ήμουν εγώ στην διάσκεψη των Προέδρων και στην Δεοντολογίας να στηρίξω με επιχειρήματα και να δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε αυτόν τον βουλευτή, είχε υποστεί κυρώσεις, έτσι. Ναι. Περικοπές μισθών. Μα εννοείται. Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου να λέει να καεί το κοινοβούλιο τώρα. Παρ' όλα αυτά, το ευχαριστώ, ναι, όλων των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ναι. Το ευχαριστώ όλων των βουλευτών, οι οποίοι ξύπνησαν πραγματικά, κινηθήκαν Έλληνες πολίτες, επιχειρηματίες κάποιοι, πετυχημένοι, ό,τι και αν ήταν στην κανονική τους ζωή, και ξύπνησαν στα βουλευτικά έδρανα και το οφείλουν στους 35-40 έτη αγώνων του Βασίλη Λεβέντη της Ένωσης Κεντρών, γιατί αν ήταν διεφθαρμένος ο πρόεδρος, θα είχε μπει από τον πρώτο χρόνο. Πραγματικά πολέμησε και πάλεψε με τις αρχές του, με τις αξίες του, με όλα τα πιστεύω του τόσα χρόνια για να μπει στην Ελληνική Βουλή, και στους αγώνες και στις πλάτες του Βασίλη Λεβέντη κάποιοι ξύπνησαν βουλευτές. Και το ευχαριστώ τους ήταν να σκοθούν να φύγουν και να κάνουν ανταρσίες, προδοσίες, αποστασίες και να προδώσουν όχι μόνο τον Βασίλη Λεβέντη και αυτό που κάνουν όλοι οι βουλευτές. Δεν προδίδουν μόνο τα κόμματά τους, που είναι το όχημα για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Προδίδουν και την ψήφο του ελληνικού λαού. Γιατί κανένας δεν ψήφισε ούτε τον Καρά, ούτε την κυρία από τον Πειραιά, ούτε τον Φωκά, ούτε κανέναν, ναι. Ψήφισαν ενός Κεντρών. Και αυτή τη στιγμή ο ένας έχει πάει στους ανεξάρτητους Έλληνες, ο άλλος έχει πάει στο Πασόκ, ο άλλος στη Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Ναι. Αν θέλανε να ψηφίσουν αυτά τα κόμματα οι ψηφοφόροι της Ένωσης Κεντρών, θα τα είχαν ψηφίσει εξ αρχής. Μπράβο. Έτσι. Ναι, έτσι, ναι, είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αυτό που λέτε, κύριε Γεωργιάδη, αντανακλά και την άποψη που υπάρχει στην κοινή γνώμη, στον κόσμο. Ότι σου λέει πώς γίνονται αυτά και τι γίνονται. Μα πώς να μην απαξιώσουν. Και γίνονται στο όνομα. Τι, δηλαδή. Τι τους έδωσε για να πάνε, το ερώτημα. Μπαίνει θέμα συναλλαγής. Όπως και αν το κάνει, παιδιά, πείτε μου και εμένα. Τι έγινε, θα σε κάνω υπουργό. Συναλλαγή υπάρχει σίγουρα. Ναι. Έτσι, χωρίς αντάλλαγμα, δεν φεύγει κάποιος να πάει κάπου αλλού. Ναι, μπορείτε να μου πείτε. Συγγνώμη. Το αντάλλαγμα θα μπορούσε να είναι μια υποσχετική για ένα υπουργείο μελλοντικά. Το άλλο αντάλλαγμα θα μπορούσε να είναι ότι θα λειτουργήσει όλος ο κομματικός μηχανισμός, γιατί καλώς ή κακώς, οι μηχανισμοί στα μεγάλα κόμματα που είναι 40 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι πολύ πιο ισχυροί από αυτούς που μπορεί να έχουμε εμείς σαν ένα κεντρών, ως ένα νέο κόμμα που δεν πρεσβεύουμε και το παλαιό. Και όλη αυτή την κουλτούρα που έχουν με τα ρουσφέτια και με τους μηχανισμούς σε όλη την τοπική κοινωνία, που σου λέει ότι θα λειτουργήσει ο μηχανισμός μας. Για να σε εκλέξω βουλευτή. Θα, ναι, σε βάλω σε μια δέκο. Θα σε βάλω σε ένα. Θα σε κάνω κάτι επιστημονικό, δεν ξέρω τι. Θα σου τουλάχιστον το μέλλον σου. Κάπως... Συγγνώμη τώρα. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε έτσι? Είμαστε το 2019, κύριε Γεωργιάδη. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε με όρους της δεκαετίας του 60. Δυστυχώς.
Δυστυχώς κάποιοι στενόμυαλοι έτσι σκέφτονται. Έτσι σκέφτονται. Αλλά όταν, πού να φανταστείς ότι όταν έχεις να κάνεις με επιχειρηματίες και με ανθρώπους οι οποίοι ήταν επιτυχημένοι σε αυτό που είχαν κάνει, το τέλος καταλήγουν να είναι τόσο στενόμυαλοι και τόσο αχάριστοι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, η έπαρση που παθαίνει ο άνθρωπος. Όταν καβαλάς το καλάμι, μην μπορείς να αντιληφθείς πού έχεις μπει και τι πρεσβεύεις, όταν βλέπεις τη σκιά σου μεγαλύτερα από τον πόη σου. Θα κατεβείτε αύριο στο συλλαλητήριο. Κανονικά όλοι ένα κέντρο θα βρίσκεται στο συλλαλητήριο. Όπως είχαμε πάει εδώ, είχαμε πάει στο πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Που πιστεύανε όλοι ότι θα μαζέψει 5-10.000 κόσμου. Εμείς πιστεύαμε ότι θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση των πολιτών της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δεν ήταν μόνο Θεσσαλονίκη, ήταν από όλη τη Βορρά, από όλη την Ελλάδα ήταν. Είδαμε κριτικούς στο πρώτο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Με άλογα, είστε ακραίοι, γιατί βγαίνει σήμερα η Αυγή, η Εφημερίδα Συνταγών κτλ. Και λένε ότι ναι, όποιος πάει σε συλλαλητήριο είναι ακραίος, είναι αμυγιστής. Είστε ακραίοι εσείς. Ναι. Και μεταξύ άλλων, μισό λεπτό, επειδή το είπε ο Νίκος Υποφάντης, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό, επειδή το είπε ο Νίκος Υποφάντης, διαβάζω εδώ και αρθρογράφο της Αυγής, συνάδελφό μας, δημοσιογράφο, που λέει: ο λαός που επικαλούνται είναι αλλού και ας ναυλώνουν όσα λεωφορεία θέλουν για μια βόλτα στο Σύνταγμα. Ο εθνικισμός είναι ο μόνος που διχάζει και όχι ο διάλογος που αποφεύγουν και η δημοκρατία που περιφρονούν. Το σημείωμα έχει τίτλο «Κοκορομάχοι, αλαζόνες και βλαχοδήμαρχοι». Διπλή είναι η απάντησή μου. Η μία είναι με ερώτηση. Οι αγανακτισμένοι τι ήτανε, που πρέπει να απαντήσουν οι συγκεκριμένοι, γιατί καίγαν όλο το Σύνταγμα, έτσι. Καίγαν όλη την Ελλάδα. Να θυμίσουμε και με τα τρακτέρ τι κάνανε όλοι. Λοιπόν, όταν κάποιος άνθρωπος έχει δικαίωμα να κατέβει και να ασκήσει το δικαίωμά του ως πολίτης και να διαμαρτυρηθεί, να διαδηλώσει, γιατί είδαμε και στις δύο μεγάλες συγκεντρώσεις που γίνανε για το όνομα της Μακεδονίας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το όνομα είναι αυτό το θέμα που συγκεντρώνει και μαζεύει όλο τον κόσμο. Όχι συμφωνία των Πρεσπών. Για το όνομα. Δεν θέλουμε να παραδοθεί το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Γι' αυτό διαδηλώνει ο κόσμος. Όταν δεν έχει δημιουργηθεί ούτε ένα φαινόμενο, ούτε δεν έχουν γίνει ούτε μία ζημιά, ούτε ένας τραυματισμός, ούτε κάτι, και πηγαίνουν όλοι με τις οικογένειες και τα παιδιά τους, δεν μπορούν να λένε τώρα ότι είναι ακραίοι και εθνικιστές. Και η απάντηση είναι η εξής. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ φασίστα, εθνικιστή, πατριδοκάπηλου και του πραγματικού δημοκράτη, του αυτού που αγαπάει την πατρίδα μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Ο εθνικιστής είναι αυτός που αγαπάει την πατρίδα, αλλά δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η δημοκρατία. Και ο πατριδοκάπηλος είναι αυτός που το παίζει ότι αγαπάει την πατρίδα, είναι δημοκράτης, αλλά στην ουσία αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πάρτη του και η καράγκλα του και το δικό του συμφέρον. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλούς πατριδοκάπηλους μέσα στην Ελληνική Βουλή που το παίζουν δημοκράτες και το παίζουν ότι αγαπάνε την πατρίδα και ότι βάζουν τη χώρα πάνω από την καρέκλα. Αυτό που βλέπουμε όμως, γιατί το λέγατε και στην αρχή σας, πριν, επειδή σας άκουγα για κάποια λεπτά πριν τοποθετηθώ, λέγατε γιατί τα κάνουν, γιατί κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί παραμένουν, γιατί. Για ένα και μόνο λόγο. Για την καρέκλα. Είναι απλή απάντηση. Για την καρέκλα μένουν όλοι. Γι' αυτό ο κύριος Καμένος πήδηξε από το πλοίο σαν τα ποντίκια για να σωθεί την ίστατη στιγμή, τελευταία στιγμή, την ώρα που βούλιαζε το καράβι. Και περίμενε μήπως στραβοπατήσει στα Σκόπια. Γιατί οι τελευταίες πληροφορίες ήταν ψάχνει τους δύο, τρεις να τους βρει, ήταν 79-78. Ναι. Δεν έβρισκε και τους λέει: κάτσε ρε φίλε, μη στραβώσεις τα Σκόπια. Ναι, θυμόμαστε και αυτή τη δραματική αναβολή που είχε γίνει για το ραντεβού με τον Τσίπρα και λοιπά, λόγω εξελίξεων στα Σκόπια. Μπασκέ, αλλά δεν. Περιμένανε αν δεν περάσει από τα Σκόπια. Να δεν περάσει. Γιατί να φύγω. Καρεκλίτσα μου είναι ωραία. Να φοράω και τη στολή έτσι τη παραλλαγή και να κάνω και βόλτες. Δεν με χαλάει. Ναι. Κύριε Γεωργιάδη, το παίζει Μακεδονομάχος αυτή τη στιγμή και έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία και λέει: εγώ έχω άρει την εμπιστοσύνη μου από την κυβέρνηση. Τώρα είναι αργά, τώρα βουλιάζει το καράβι. Είχε την ευκαιρία του και με την πρόταση της πιστίας που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και εφόσον δεν ήθελε να ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία, μπορούσε να άρει την εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση το Φλεβάρι. Στις πρέσπες, ναι. Έτσι, που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση για την ονοματοδοσία. Ναι. Πριν φτάσουμε στις πρέσπες. Ο κ. Καμένος όμως είναι συνένοχος σε όλη αυτή τη συμφωνία, σε όλη αυτή τη μειοδοσία. Έδωσε το στυλό στο χέρι στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Κοντιά. Ο κ. Καμένος οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή τη συμφωνία. Και ό,τι βγαίνει και λέει και κάνει τώρα είναι για να μήπως και διασωθεί πολιτικά και έχει το μέλλον και μια επόμενη μέρα. Αλλά δεν το βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις πουθενά.
Μάλιστα. Το 1% ναι. που του δείχνουν είναι και πολύ μάλιστα. Ναι. Εντάξει, και τα δικά σας ποσοστά είναι προβληματικά πάντως, κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει, παρά το γεγονός ότι έχετε σε αυτό το θέμα, έχετε ευθυγραμμιστεί με την κοινή γνώμη. Εάν κάνουμε την αναγωγή, είμαστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις μέσα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο να σε δείχνουν όλες κολλημένο στο 2,7, 2,8, 2,7, 2,8 και να βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις στο 4,5. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Πώς είναι, πώς μετράμε ακριβώς τα ποσοστά, γιατί υπάρχει και το λεγόμενο συμπλημένα και όπου θέλεις γέρνεις το ποσοστό. Μάλιστα. Όπως και το τελικό ταμείο σε κάθε περίπτωση γίνεται στις εκλογές, κύριε Γεωργιάδη, και μιλώντας για... κύριε Ανδρίτσο, στην κάλπη. Στην κάλπη, ακριβώς. Μιλώντας τώρα για κάλπη και εκλογές, διαβάζουμε σήμερα την έκκληση που κάνει ο Μίκης Θεοδωράκης για δημοψήφισμα. Αναφορικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχει και η πρόταση, η διατυπωμένη πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θα πρέπει να πάμε σε εκλογές τώρα και οι Πρέσπες να έρθουν αμέσως μετά. Αυτή η συμφωνία, τέλος πάντων, να έρθει αμέσως μετά. Εσείς τι προκρίνετε μεταξύ των δύο, δημοψήφισμα ή εκλογές? Κοιτάξτε, το ίδιο αποτέλεσμα θα βγει. Το δημοψήφισμα δηλαδή θα καταδικάσει, το δημοψήφισμα είναι πιο δυνατό. Ξέρετε γιατί? Γιατί και ο επόμενος που θα έρθει δεν θα μπορεί να προχωρήσει με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Ό,τι και να πούν οι Αμερικανοί μετά θα λέει: Έχω φωνή λαού. Δεν μπορώ να πάω κόντρα στο 80% που θα βγάλει ότι δεν θέλει αυτή τη συμφωνία και δεν θέλει να δοθεί το όνομα. Το δημοψήφισμα είναι πιο δυνατό από τις εκλογές. Γιατί οι εκλογές θα θέλουν να καταψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα και να βγάλουν όποιον άλλον είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμος και όποιος στα νούμερα είναι παραπάνω. Ξέρετε κάτι όμως, προβληματίζεται και ο κόσμος, γιατί και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας καλώς κακώς διαφωνεί με τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά για το όνομα δεν υπάρχει διαφωνία. Εμείς σαν Κεντρών θεωρούμε ότι το όνομα είναι η επιτομή του αλυτρωτισμού και η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει στο παρελθόν, έχει στηρίξει ότι είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνη. Η γλώσσα και η εθνότητα σαφέστατα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά από εκεί και πέρα για το όνομα ούτε το Πασόκ κάνει λόγο. Το Πασόκ συμφωνεί σε σύνθετη ονομασία. Και το ΚΚΕ και το ποτάμι και όλοι. Ναι, με γεωγραφικό προσδιορισμό. Με γεωγραφικό προσδιορισμό. Άνω Μακεδονία και τα λοιπά. Βόρεια Μακεδονία τώρα. Γι' αυτό με βλέπεις ότι μένει. Μακεδονία δεν έχει καμία διαφορά. Εμείς θεωρούμε ότι οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία είναι το όχημα του αλυτρωτισμού και η επιτομή του αλυτρωτισμού το όνομα. Γι' αυτό βλέπουμε και από το ΖΑΕΦ αυτή τη στιγμή να βγαίνει και να φωνάζει και να λέει: Η Μακεδονία είμαστε εμείς και να ονειρεύεται κύριε τη Γεωργιάδη, Μακεδονία του Αιγαίου. Αύριο, όπως επίσης και τα debate. Αύριο θα σας δώσω το. Θα καλύψω. Θα αφήσω το debate τώρα. Debate, κύριε Υποφάντη, τι ζητάει ο κύριος Τσίπρας. Η Βουλή είναι το debate. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, καλή μέρα. Θα τα πούμε αύριο. Θα καλύψω το. Ελπίζω κάπου να βρεθούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, βουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Μία ιδιαίτερη καλημέρα. Μόλις